Δεν το αντιλαμβάνεστε. Απάντε τίποτα, να αφήστε να περάσει. Τι κάνετε τώρα. Αν έχετε σπινώσει. Λεωνίδα. Ένταση, σπροξήματα και συνθήματα κατά των πληστηριασμών στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Άναψαν όταν δύο συμβολιογράφοι επιχείρησαν να μπουν στο Ειρηνοδικείο. Αφήστε τα, σκοράκια! Είμαι επισπεύδουσα, το καταλαβαίνετε. Έξω! Είσαι ένα κοράκι! Μέσα σε αυτό το παρακαλώ, μην μιλάς έτσι, παρακαλώ. Γιατί δεν ξέρεις την περίπτωση. Φύγε για να μην σου μιλάω, να σε σεβαστώ. Σήμερα το Ειρηνοδικείο της Αθήνας θύμιζε εμπόλεμη ζώνη. Διαδηλωτές πέταξαν αυγά εναντίον των αστυνομικών. Στο πρόγραμμα ήταν μόνο πληστηριασμοί με επισπεύδοντες ιδιώτες. Η ένταση εκτονώθηκε όταν ανακοινώθηκε πως δεν θα γίνει κανένας πληστηριασμός. Χιλιάδες δανειολήπτες ζουν με την αγωνία ότι θα χάσουν τα σπίτια τους. Το σπίτι σας βγαίνει σε πληστηριασμό? Ναι, το Γενάρη του 18. Είναι η κυρία κατοικία? Ναι. Ήταν στεγαστικό. Είχα τη δυνατότητα να το αποπληρώνω. Μέχρι που έχασα τη δουλειά μου, δεν μπορούσα, δεν είχα πλέον τη δυνατότητα να δουλεύω. Άρα το εισόδημά μου μηδενίστηκε ουσιαστικά. Αν το χάσω, μένω στο δρόμο απλά. Κανονικά έγιναν από το πρωί ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Ένταση προκλήθηκε έξω από συμβολογραφικό γραφείο στον Πειραιά. Τώρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας.